Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε Οι ελέησον. μεγάλοι αγώνες του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού εναντίον των αιρετικών, μονοθελητιστών και μονοενεργητών και της αιρέσεως αυτών. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού και πού ευρίσκεται αυτή κατά την περίοδο της αιρέσεως σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή αφορά αιρέσεις τις οποίες έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας και οι σύγχρονοι επίσκοποι, μητροπολίτες και πατριάρχες ξεχνούν τις καταδίκες αυτές και συμπροσεύχονται με τους μονοφυσίτες και ακούτε ενδεχομένως την εποχή που ζούμε για τους κόπτες χριστιανούς, ακούτε και τους συρωιακοβίτες, ακούτε και τους αρμένιους, ακούτε για όλους αν αυτούς κάτι που είναι αλλάξατε, αιρετικοί κύριε. και σε αιρετικός, έχουν καταδικαστεί, δεν έχουν μετανοήσει, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη για τις αιρέσεις τους και οι δικοί μας συμπροσεύχονται μαζί τους, συγκοινωνούν, κάνουν και κοινές λειτουργίες με τους μονοφυσίτες και λένε μα με αυτούς έχουμε πια ενωθεί, χωρίς να υπάρχει όμως Οικουμενική Σύνοδος που να το έχει επικυρώσει αυτό. Κάνανε λάθη οι πατέρες προηγούμενοι κατά τη Κάνανε λάθη, ναι. Έτσι, και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου λένε αυτό το πράγμα. Κάνανε λάθη οι πατέρες. Εσείς μας λέτε για τον Άγιο Μάξιμο, έτσι, ήταν λάθος, έτσι. Υποτίθεται και αυτός. Ο Άγιος Μάξιμος ήταν ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας που τον αποκαλούσαν ξεδιάντροπα οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες τρελό. Τρελό. Υπέφερε τα πάνδυνα για την αγάπη του στην Ορθοδοξία, τις διώξεις, τις τιμωρίες, του κόψανε τη γλώσσα, του κόψανε τα χέρια, γιατί ομολογούσε Χριστό. Οι μεγάλοι αγώνες του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού εναντίον των αιρετικών, μονοθελητιστών και μονοενεργητών και της αιρέσεως αυτών. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού και πού ευρίσκεται αυτή κατά την περίοδο της αιρέσεως σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο. Είναι ωραία ερώτηση. Η Εκκλησία του Χριστού, όταν υπάρχει αίρεση στην Εκκλησία, πού βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τα πρώτα χρόνια. Πότε γιορτάζει ο Άγιος Μάξιμος? Χθες. Οπότε είμαστε. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την βασιλίδα των πόλεων, στα τέλη του 6ου αιώνα, γύρω στο 580 μετά Χριστόν, από ευγενείς και ευσεβείς γονείς. Από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ τον Θεό. Οι γονείς του, λόγω του ότι ήταν πολύ εύποροι, φρόντισαν και του έδωσαν πλούσια παιδεία. Ο Άγιος Μάξιμος σπούδασε πολλές επιστήμες, όπως ρητορική, φιλοσοφία, γραμματική, μουσική, ποίηση και άλλες πολλές τέχνες της εποχής εκείνης. Τόσο πολύ δε διαδόθηκε η φήμη του, τα χαρίσματά του, το ταλαντό του, η ρητορία του, τα γραπτά του, η ευσέβειά του και γενικά η όλη προσωπικότητα του Αγίου Μαξίμου, όπου γρήγορα ο βασιλεύς Ηράκλειος, που ήταν αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη, τον συμπάθησε, τον αγάπησε και τον πήρε κοντά του για να τον έχει ως αρχιγραμματέα του και σύμβουλό του στα διάφορα θέματα του. Όμως ο Άγιος Μάξιμος, ενώ είχε τα πάντα δίπλα στον αυτοκράτορα, και παρόλες αυτές τις δόξες, τις τιμές και τα μεγαλεία που είχε, τίποτε από όλα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να το συγκινήσουν και να τον δελεάσουν για να παραμείνει κοντά στην κοσμική και ηλική αυτή ζωή. Αλλά εγκαταλείποντας τα όλα, τις τιμές, τη θέση του, τις σπουδές του και τα πάντα, έφυγε από τα Νάκτορα για να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο ήθελε και επιθυμούσε από μικρό παιδί και ήταν το να προσέρθει κοντά στο Θεό και να τον υπηρετήσει. Να απαρνηθεί τα εγκόσμια, τα υλικά και τα προσερινά αγαθά και να αγωνιστεί για τα πνευματικά και αιώνια αγαθά. Έτσι λοιπόν, αφού πήρε την άδεια από τον αυτοκράτορα, έφυγε και πήγε και έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στη Χρυσούπολη, στο σημερινό Σκούταρι, Σκουδάρι στα τουρκικά. Εκεί λοιπόν εκάρι μοναχός, δηλαδή έγινε μοναχός και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έφτασε σε πολύ υψηλά μέτρα αγιότητας μέσα από μεγάλη άσκηση. Τόσο που οι μοναχοί οι οποίοι ήταν στο μοναστήρι τον αγάπησαν και τον σεβάστηκαν τόσο πολύ που τον παρακαλούσαν συνέχεια να δεχτεί να γίνει ο πνευματικός τους πατέρας και καθηγούμενός τους για να τους καθοδηγεί εις εύδιον λιμένα.
Ο Άγιος Μάξιμος όμως από ταπείνωση δεν ήθελε να δεχτεί, αλλά αρνιόταν αυτή την πρόσκληση και την τιμή, ώσπου κάποια στιγμή συγκινήθηκε από την αγάπη των αδερφών του, των μοναχών, και σκέφτηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να κρύπτει όλη αυτή τη χάρη και την ευλογία την οποία του είχε χαρίσει ο Θεός και τα χαρίσματα και όλες αυτές τις αρετές, αλλά έπρεπε, όπως τοποθετούμε το φως πάνω στο τραπέζι και φωτίζει όλο το δωμάτιο, έτσι και εκείνος έπρεπε να φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο και να σταθεί ψηλά ως άλλος Άτλας, θα λέγαμε, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και να σώσει εκείνη την περίοδο την Εκκλησία από την ύπουλη, φοβερή και τρομερή αίρεση των μονοθελητών και μονοενεργητών. Βλέπετε, σε μια περίοδο που είχε ανάγκη η Εκκλησία, δεν πήγε αυτό που μας λένε άλλοι, μερικοί, αγιορείτες και άλλοι, κλειστείτε στο κελάκι σας, και εμένα έτσι μου λένε, Πάτερ, και κάνεις λάθος. Στο κελάκι σου και μόνο προσευχή. Μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μας. Να μνημονεύεις τον Πατριάρχη και τους Επισκόπους. Μόνο προσευχή θα κάνεις, τίποτα άλλο. Δεν είναι η δουλειά σου αυτήν. Έτσι λέγανε και τον Άγιο Μάξιμο, όπως θα δείτε. Έτσι λέγανε. Είναι κάποια εσωτερική ανάγκη. Εγώ το είδα τώρα τον τελευταίο καιρό που σκέφτηκα πολύ αν πρέπει να μιλήσω για το γέροντα δημόσια για ακόμα μια φορά ή όχι. Και σκέφτηκα αυτό που σκέφτηκε και ο Άγιος. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος όσο είναι εν ζωή είναι πάρα πολύ χρήσιμος για μας που τον γνωρίζουμε, αλλά και για πολύ άλλο κόσμο. Γιατί εγώ να το κρύψω αυτό το λιχνάρι, το φωτεινό, το φως κάτω από το κρεβάτι και από το μόδι, από το κομωδίνο. Πρέπει το λιχνάρι αυτό το φωτεινό το βάλω πάνω, να φωτίσει και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι ακριβώς και στον αγώνα που μπήκα, όχι εγώ μόνο, αλλά και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, δεν είναι από μια ανάγκη, φιλοδοξία κτλ. Ώστε να κινδυνεύουμε και να τρομοκρατούμαστε κάθε ημέρα. Είναι μια απόφαση που πήραμε γιατί από μέσα το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα. Όταν πήρα την απόφαση να εκτεθώ δημόσια, μια χαρά ήμασταν στον προφητηρία, στο κουτούκι μας εκεί μιλούσαμε και δεν μας άκουγε κανένας. Εδώ και μια επταετία περίπου κάνουμε αυτό. Για ποιο λόγο? Εγώ βλέπω ταυτότητα εδώ αυτή τη απόφαση που πήρε ο Άγιος Μάξιμος και τις δικές μου απόφασεις. Ταυτότητα. Δεν λέω ότι είμαι Άγιος Μάξιμος. Αν και με κατηγόρησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, μου λέει Άγιος Μάξιμος ομολογητής, είσαι. Και βγήκε, λέει. Και ποτέ Άγιο τον δεν είχαν τον Μάξιμο. Δεν τον είχαν Άγιο. Κόβανε τη γλώσσα και τον τιμωρούσανε. Ναι. Του λέω, όχι, λέω, Παναγιώτατε. Αλλά στα μέτρα μου και στην εποχή μου προσπαθώ να το μιμηθώ. Μίμηση Αγίου, λέμε. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Αυτό είναι τιμή. Μίμησης Αγίου. Πρέπει να μιμούμαστε τους Αγίους. Και επέλεξα να μιμηθώ αυτόν τον Άγιο. Και όσον αφορά το κελάκι σου, το ένα δεν αναιρεί το άλλο που σου συμβουλεύουν να κάνεις. Ακριβώς. Έντερον εκάτερον. Δεν το άφησα το και κελάκι. Και μην εγώσεις της πίστος μόνο στο κελάκι, είναι η θέση μας. Ή πρέπει μετά το κελάκι μας να κάνουμε και κάτι για την Ορθοδοξία. Θα πεθάνουμε. Η Ορθοδοξία θα μείνει έρμεο. Θα βρει όμως ο Θεός, όπως και βρίσκει. Δεν είναι όμως, μη βγαίνεις εσύ μου λέει, θα βρει ο Θεός άλλους. Έτσι. Γιατί άλλους? Άλλους λέει θα βρει ο Θεός. Άλλους λέει θα βρει, εσύ θα μιλάς μου λέει, άλλους λέει θα βρει. Περίμενε, πού το ξέρεις ρε φίλε? Τι ζωρί έχεις εσύ, τι ζωρί έχεις εσύ, δεν το αρέσει. Γερονίκον το είπε αυτό. Παρακαλώ. Ελληνολόγια ήταν, που το αφήτυψε. Παρακαλώ. Η αίρεση των μονοθελητών και μονοενεργητών και η διδασκαλία της. Για να μάθετε λίγο τι είναι αυτή η αίρεση, τι ακριβώς συνέβη εν συντομία. Τον 7ο αιώνα, το 617 περίπου, ο βασιλεύς Ηράκλειος γνώριζε κάποιον μεγάλο επίσημο αρχιερέα στην Αντιόχεια, το οποίο είχε μολυθεί η καρδιά με την αίρεση αυτή των μονοθελητών και μονοενεργητών. Τι είναι αυτή η αίρεση? Είναι εκείνοι οι αιρετικοί οι οποίοι πρεσβεύουν ότι ο Χριστός μας είχε μόνο μία θέληση και μόνο μία ενέργεια. Όπως ξέρουμε, ο Χριστός είχε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Λίγο πιο πριν, τον 5ο αιώνα, υπήρχε η αίρεση των μονοφυσιτών, που έλεγαν ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση από τις δύο. Και άλλοι μεν από τους μονοφυσίτες έλεγαν ότι είχε μόνο την ανθρώπινη φύση, άλλοι δε έλεγαν ότι είχε μόνο τη θεϊκή φύση. Και ότι τελικά η Θεία φύση του απορρόφησε την ανθρώπινη και έμεινε μόνο η θεϊκή. Αυτή λοιπόν η αίρεση των μονοφυσιτών εκρόνησε και ταλαιπώρησε την Εκκλησία για πολλά χρόνια, δημιουργώντας πολλά και διάφορα προβλήματα σε όλη την αυτοκρατορία. Επειδή λοιπόν υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των πιστών, κληρικών και λαϊκών, κάποιοι σοφοί κληρικοί και λαϊκοί, κυρίως όμως αρχιερείς,
για να κατευνάσουν δίθεν τα πνεύματα και για να τα ερεμήσουν, να ερεμήσουν τις παρατάξεις αυτές, τους ορθόδοξους και τους αιρετικούς, βρήκαν αυτή τη δοξασία, αυτό το ψευδοδόγμα, για να ενώσει ορθόδοξους. Και σου λέει, οι ορθόδοξοι είστε ακραίοι, οι μονοφυσίτες είστε από την άλλη μεριά, να βρούμε κάτι ενδιάμεσο, κάτι καινούργιο, κάτι άλλο. Τι προσπαθούν να κάνουν, ο οικουμενισμός τι είναι? Λέει, ο παπισμός είναι από εκεί, η ορθοδοξία είναι από εκεί, δεν μπορούμε να σας φέρουμε, να βρούμε ένα συγκριτιστικό θρησκευμά, οικουμενισμό, μια αίρεση που να σας ενώσουμε. Γι' αυτό μου είπε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, μου λέει, τι αντιδράσεις, μου λέει. Λέει, κοίταξε, θα γίνει μια χαλαρή ενότητα θρησκειών, λέει, θα είναι από πάνω. Έτσι με είπε. Από πάνω θα είναι μια χαλαρή ενότητα. Ο καθένας θα έχει το δικό του Άγιο Ποτήριο, αλλά στην ίδια Αγία Τράπεζα. Θα κοινωνάμε εδώ, εκεί. Και από, λέει, ο λαός λέει, από κάτω θα γίνεται χταρμάς. Δεν θα ξέρετε τι τους γίνεται. Πού θα πάει και πού θα στραφούν. Και του λέω, δεν θα αντιδράσουμε, λέει ο Παναγιώτατε. Λέει, δεν θα αντιδράσουμε γιατί θα μας το φέρουν λαό-λαό. Λέω, αίμα χριστιανικό θα χυθεί, του λέω, Παναγιώτατε. Όχι, δεν θα αντιδράσουμε. Καινούργιοι μάρτυρες θα βγούνε. Λάω-λάω θα μας το φέρουν, έτσι πάνε να το φέρουν. Και όταν κανένας πάει να πει, προσέξτε, λάω-λάω μας το φέρουν, αυτός φταίει. Ακραίος. Που φωνάζει, είναι ο ακραίος, ο φονταμεντελιστής. Να πας στο κελί σου. Να πας στο κελί σου. Μη φωνάζει εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν, για να ενώσουν τους Ορθοδόξους και τους Αιρετικούς, βρήκαν αυτό το ψευδοδόγμα του μονοθελητισμού και του μονοενεργετισμού. Έλεγαν λοιπόν ότι, εντάξει, δεχόμαστε, συμβιβαζόμαστε ότι ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Ήταν και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Το πιστεύουμε αυτό το δόγμα. Μην μας λέτε όμως ότι είχε και δύο θελήσεις και δύο ενέργειες ως Θεός και ως άνθρωπος. Ότι είχε δηλαδή και τη θεϊκή θέληση και την ανθρώπινη θέληση. Και ότι είχε και τη θεϊκή ενέργεια και την ανθρώπινη ενέργεια. Και ότι ενεργούσε και σαν Θεός, ενεργούσε και σαν άνθρωπος. Αυτό δεν το δεχόμαστε με τίποτε. Και έτσι γεννήθηκε, δημιουργήθηκε η μεγάλη αυτή αίρεση των μονοθελητών και μονοενεργητών, που πίστευαν δηλαδή μόνο σε μία θέληση και μία ενέργεια του Χριστού. Να σας θυμίσω στον κήπο των Ελαιών, όταν ο Κύριος προσευχόταν και αίμα υδρότα έβγαζε από το μέτωπο, όπως λέγει ο Ιωάννης, ανθρωπίνος έλεγε, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το ποτήριο, αλλά όπως εσύ πιέτρινε, άλλο το θέλημά μου το ανθρώπινο και άλλο το θέλημα το θείο. Να, οι δύο θελήσεις, για να καταλάβετε. Αυτή έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε μία θέληση. Και βέβαια το δόγμα αυτό ήταν τελείως βλάσφημο και ξένο με την αλήθεια και την Ορθοδοξία. Ήταν δε ταυτόχρονα τόσο ανόητο και αστείο, που ο Άγιος Μάξιμος τους αποστόμωνε μόνο με μία του φράση. Δεν σας λέμε πολλά γιατί δεν είναι επί του παρόντος, επειδή ο χρόνος κυλάει. Μόνο αυτό να θυμηθείτε που τους είπε ο Άγιος Μάξιμος. Ουκ έστι φύσης ανενέργητος και ενέργεια άνευ φύσεως. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά φύση, κανένα όν. Καμιά φύση που δεν έχει ενέργεια, και ούτε πάλι μπορεί να υπάρξει καμιά ενέργεια χωρίς να υπάρχει κάποια φύση. Εύστοχα παραδείγματα εναντίον της αιρέσεως από τον Άγιο Μάξιμο. Βρείτε μου, τους έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, μία φύση η οποία να είναι ανενέργητος, δηλαδή ανενεργός. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Οποιοδήποτε πράγμα πάρετε επί της γης, γήινο, που έχει μια ουσία, αποτελείται από μία ουσία, ταυτόχρονα έχει και κάποια ενέργεια. Η φωτιά, παραδείγματος χάρη. Η φύση, η ουσία της φωτιάς είναι αυτή που γνωρίζουμε, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση για την παραγωγή ενέργεια. Ποια όμως είναι η ενέργεια? Η ενέργεια της φωτιάς είναι το φως, η ζέστη, είναι το καύσιμο και άλλα παράγωγα, η θερμότητα που βγαίνουν από τη φωτιά και την ενέργειά της. Έχουμε το νερό. Πώς είπες? Αυτό. Η λάμψη κτλ. Έχουμε και το νερό. Η φύση του νερού είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είναι η ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου. Έχει όμως και την ενέργειά του. Τρέχει, κυλάει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, είναι δροσερό, κρύο, ζεστό, πικρό, γλυκό, αλμυρό κτλ. Έτσι και η ανθρώπινη φύση, η δική μας φύση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία φύση, μία ουσία. Αυτή η φύση, η ουσία λοιπόν, έχει και ενέργεια. Ποια είναι η ενέργεια? Μιλάμε, ενεργούμε, γράφουμε, ενεργούμε, προχωράμε, ενεργούμε, τρώμε, ενεργούμε, χτυπάμε παλαμάκια, ενεργούμε και άλλα πολλά που πράττει και ενεργεί ο άνθρωπος στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, τους έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, δεν μπορεί να υπάρξει φύση ανενέργητος, δηλαδή ανενεργός. Και άρα λοιπόν, αφού δέχεστε ότι είχε δύο φύσεις, πρέπει να δεχτείτε ότι είχε και δύο θελήματα και δύο ενέργειες. Εάν δεν δέχεστε ότι είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, δεν μπορείτε να λέτε και να δέχεστε ότι είχε και δύο φύσεις.
Ή δέχεστε λοιπόν και τα μεν και τα δε, ή μην δεχτείτε τίποτε από τα δύο και πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Αυτό όμως δυστυχώς δεν ήθελαν να το καταλάβουν όλοι οι τότε αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Και τι έγινε, προσέξτε τι έγινε. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα, τα οποία ίσως να τα βρούμε μπροστά μας και σύντομα, και ίσως γι' αυτό να σας κουράζουμε. Μπορεί να έχετε ορισμένοι κουραστεί, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε σήμερα. Αλλά αυτά όμως που θα ακούσετε θα είναι πολύ σημαντικά, και όσοι θέλετε κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσετε και θα τα εφαρμόσετε προς ωφέλεια πνευματική και σωτηρία της ψυχής σας. Όσοι δεν θέλετε, είναι δικαίωμά σας. Τι έγινε, προσέξτε. Μιλάμε τώρα για φοβερές εξελίξεις. Αφού όλα τα τότε πατριαρχία, το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιερουσαλήμων και το Πατριαρχείο Ρώμης, όταν η Ρώμη ήταν ενωμένη με την Ανατολή, τα πέντε τότε πρεσβυγενή πατριαρχία, αυτά ήταν τα μόνα πατριαρχία τότε. Δεν υπήρχε Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ρωσίας κτλ. Αργότερα δημιουργήθηκαν. Όλα λοιπόν αυτά τα πατριαρχία, με τους πατριάρχες τους, με τους αρχιερείς τους, με τους κληρικούς τους, με το λαό τους, όλα μα όλα είχαν πέσει στην αίρεση αυτή. Φοβερό, ε! Μια μαύρη εποχή για την Εκκλησία. Όλα τα πατριαρχία. Τώρα τι λέμε, τώρα υπάρχει καμιά Βουλγαρία που λέμε υπάρχει Βουλγαρία, υπάρχει η Γεωργία. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Η αίρεση μάστιζε το πλήρωμα της Εκκλησίας επί 60 ολόκληρα χρόνια. Όλα τα πατριαρχία και οι κατατόπους εκκλησίες για κάποιο διάστημα εξαιρείτο μόνο το Πατριαρχείο Ρώμης με τον Πάπα τον Άγιο Μαρτίνο, που θα πούμε πως έγινε αυτό, έπεσαν στην αίρεση. Όλοι στην αίρεση λοιπόν, προσέξτε, όλοι στην αίρεση. Όλοι οι πατριάρχες, όλοι οι κληρικοί, όλοι οι λαϊκοί ασπάστηκαν και δέχτηκαν την αίρεση αυτή και έγιναν αιρετικοί. Όχι για ένα χρόνο, όχι για δυο, όχι για τρία, όχι για δέκα, όχι για είκοσι, όχι για τριάντα, όχι για σαράντα, αλλά για 60 ολόκληρα χρόνια. 60 ολόκληρα χρόνια όλα τα πατριαρχία, όλες οι εκκλησίες επί της γης ήταν αιρετικές. Μα θα μου πείτε, εάν πράγματι ήταν έτσι, τότε πού ήταν η Εκκλησία του Χριστού την εποχή εκείνη? Έπαψε να υπάρχει? Και τότε πώς ο Κύριος μας λέγει «και πύλε άδου ου κατεσχίσου συν αυτής», δηλαδή και οι πύλες του άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Εδώ είναι η ουσία. Εδώ είναι όλη η ουσία του θέματος και ο λόγος που σας αναφέρουμε όλα τα ανωτέρω. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εσφαλμένη ιδέα και εντύπωση για το τι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία του Χριστού είναι και ανήκουν όλοι όσοι είναι μέσα στην αλήθεια και τηρούν ανώθευτη τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δυστυχώς σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών νομίζουν και πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Οι κατατόποι ιερείς, οι ιερές σύνοδοι, τα κτίρια, οι αρχιεπισκοπές, οι μητροπόλεις, τα πατριαρχία κτλ. Όλα αυτά ή κάποια από αυτά νομίζουν ότι είναι Εκκλησία. Και όταν οι πιστοί δεν ανήκουν ή δεν είναι μέσα σε μια τέτοια Εκκλησία ή δεν βρίσκονται κάτω κάποια ιερά δεν βρίσκονται κάτω από κάποια ιερά σύνοδο ή κάποιο πατριάρχη, αρχιεπίσκοπο, αρχιερέα ή ιερέα, ή δεν έχουν κάποιο ναό, νομίζουν και πιστεύουν ότι είναι και, βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και βέβαια όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο κάνουν μεγάλο λάθος, όπως αποδεικνύεται μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία αλλά και από τη ζωή του Αγίου Μαξίμου. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα, όπως πιστεύουν όλοι αυτοί, τότε για ποιον λόγο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής επί 40 ολόκληρα χρόνια, από το 620 έως το 660 μετά Χριστόν, που κοιμήθηκε, δεν ήταν μέσα σε αυτήν την εκκλησία? Για ποιο λόγο αρνιόταν να επικοινωνήσει πνευματικά μαζί με όλους αυτούς? Γιατί όλους αυτούς τους αιρετικούς κληρικούς, και μάλιστα πριν ακόμα καταδικαστούν ή τους καταδικάσει κάποια οικουμενική σύνοδο, δεν τους αποδεχόταν ως αληθινούς ιερείς και αρχιερείς της Εκκλησίας του Χριστού? Και αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να σας πούμε πολλά πράγματα για την ιστορία του Αγίου Μαξίμου και τους διαλόγους που έγιναν μεταξύ του Αγίου και όλων των αιρετικών πατριαρχών και βασιλέων, καθώς και των αντιπροσώπων τους, για να δείτε και να διαπιστώσετε τι χρήσιμα, ωφέλιμα και σωτήρια διδάγματα βγαίνουν μέσα από εκεί.
Εάν λοιπόν είχαν έτσι τα πράγματα, τότε ο Άγιος Μάξιμος δεν ανήκε και δεν ήταν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και κακώς είπε όλα αυτά που είπε και κακώς έπραξε όλα αυτά που έπραξε. Και βέβαια, κατ' επέκταση, κακώς πράττουμε που τον τιμάμε και τον εορτάζουμε ως Άγιο και μάλιστα τρεις φορές το χρόνο. Μία στις 21 Ιανουαρίου, η μέρα της κοιμήσεώς του, μία στις 12 Αυγούστου, μέρα της ανακομιδής των Ρυψάνων του, και μία στις 20 Σεπτεμβρίου, τιμή Σένεκεν μαζί με τον Πάπα Μαρτίνο, πάπας από τους Αγίους Πάπες, πριν από το σχίσμα, και τους δύο μαθητές του, τους Αναστάσιους. Γιατί ή είναι Άγιος και όλα αυτά που είπε και που έκανε, καλώς τα είπε και τα έκανε, και γι' αυτό τον τιμήσε η Εκκλησία μας και τον κατέταξε στον χώρο των Αγίων, ή όχι, και κακώς τον τιμούμε ως Άγιο και μάλιστα ως ομολογητή. Άραγε, γιατί η Εκκλησία μας που χάρισε, του χάρισε τον τίτλο του ομολογητή, έτσι για τα μάτια ή τυχαία, φυσικά και όχι, αλλά γιατί ομολόγησε την αλήθεια και τη γνήσια πίστη του Χριστού. Ποια? Ότι η αλήθεια δεν ήταν αυτή που δήλανον όλοι οι πατριάρχες και οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι κατατόπους εκκλησίες, ότι δηλαδή ο Χριστός είχε μια ενέργεια και μια θέληση, αλλά η αλήθεια ήταν ότι ο Χριστός είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Αυτή ήταν και είναι η αλήθεια και γι' αυτό ονομάστηκε ομολογητής. Και να πω ότι όλη η Εκκλησία βρισκόταν στον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Ένας ήταν ο εκφραστής της Εκκλησίας, εκεί ήταν η Εκκλησία, εκεί ήταν ο Χριστός. Τα μέσα που μηχανεύει το διάβολος για να αλλάξει τη γνώμη των Αγίων. Ας δούμε όμως τι απάντησε ο Άγιος Μάξιμος για το θέμα ακριβώς αυτό, όταν πήγαν και τον βρήκαν στην εξορία και στη φυλακή που τον έβαλαν ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης. Δύο απεσταλμένοι τους πήγαν και τον βρήκαν. Ο ένας μάλιστα εκ των δύο ήταν και αρχιερέας. Στην αρχή προσπάθησαν με κολακίες και έπειτα με εκφοβισμούς και απειλές να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τι τους πήρε, ένας απλός μοναχός ήταν ο Μάξιμος. Σε μια εξορία ήταν. Τον είχαν διώξει, είχαν απαλλαγή από αυτόν. Αλλά δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν να ησυχάσουν, δεν μπορούσαν. Στη συνέχεια το έταξαν πολλά δώρα. Χρήματα, τιμές, να τον κάνουν δεσπότη και άλλα πολλά. Αλλά και πάλι δεν τα κατάφεραν. Έπειτα, αφού είδαν ότι ο Άγιος δεν δεχόταν με τίποτε να δεχτεί τα όσα αιρετικά πίστευαν αυτοί, ούτε δεχόταν να επικοινωνήσει πνευματικά και εκκλησιολογικά μαζί τους, άρχισαν να τον ειρωνεύονται και να τον κοροϊδεύουν, λέγοντάς του: «Είσαι καλά, Μάξιμε? Μήπως έχεις τρελαθεί και δεν το ξέρεις? Δηλαδή, θέλεις να μας πεις μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε ότι εσύ είσαι φτωχός, εσύ ένας φτωχός και ταπεινός καλόγερος?» Γιατί εκτός των άλλων ήταν απλός μοναχός, δεν ήταν καν ιερομόναχος ο Άγιος Μάξιμος, παρόλο που ήταν και ηγούμενος. «Εσύ λοιπόν ένας απλός μοναχός, μόνος σου, χωρίς κανέναν άλλον μαζί, έχεις την αλήθεια και εμείς οι άλλοι, όλοι μαζί, όλα τα πατριαρχεία και όλες οι κατατόπους εκκλησίες, όλοι οι πατριάρχες, οι αρχιερείς, όλοι οι κληρικοί, όλος ο λαός, όλοι οι οικουμένοι είναι στην πλάνη και στην αίρεση και είμαστε εκτός εκκλησίας?» Πόσες φορές τα ακούμε αυτά στις ημέρες μας? Πόσες πολλές φορές. Δηλαδή, εσύ μόνο σε όλη την οικουμένη έχεις την αλήθεια? Εσύ μόνο σου είσαι η εκκλησία? Τρελάθηκες τελείως? Για έλα στα συγκαλά σου και έλα γρήγορα μαζί μας πριν είναι πολύ αργά, για να ανήκεις και εσύ στην εκκλησία του Χριστού. Γιατί τώρα, αφού δεν επικοινωνείς μαζί μας, είσαι έξω την εκκλησία και σίγουρα θα χαθείς έτσι που πας. Μοιαζόταν για τη σωτηρία του. Μοιαζόταν για τη σωτηρία του, μάλιστα. Τι όμως τους απάντησε σε όλα αυτά τα φλιναφήματα και ψευδοδιλήμματα ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής? «Εκκλησία, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν είναι ούτε τα κτίρια, ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι κληρικοί ιερείς και αρχιερείς, ούτε τίποτε άλλο. Αλλά η Εκκλησία τι είναι? Είναι ο ίδιος ο Χριστός και η αλήθεια του, το Ευαγγέλιο του, η ορθή πίστη, η ορθή δόξα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και όπου υπάρχει αυτή η αλήθεια, η ορθή δόξα, εκεί είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Όπου δεν υπάρχει αυτή η ορθή δόξα, η ορθή ομολογία και η αλήθεια, εκεί δεν υπάρχει ούτε Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό λέγει και ένας άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σπουδαίος πατέρας
άφθαρτα τα λείψανά του στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει μετά από τόσους αιώνες από τον Άγιο Μάξιμο? 7ος αιώνας ο Άγιος Μάξιμος, 14ος αιώνας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μετά από 6-7 αιώνες λέει περίπου τα ίδια πράγματα. Τι, ακούστε, και γάρ η της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισήν, οι δε μη όντες της αληθείας ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισήν. Δηλαδή, αυτοί που είναι μέσα στην αλήθεια είναι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ενώ αυτοί που είναι έξω από την αλήθεια δεν είναι ούτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι έξω από αυτήν. Και πώς το απέδειξε αυτό ο Άγιος Μάξιμος ο Απολογητής, τα λόγια που σας είπαμε προηγουμένως, που είναι τα ίδια με του Αγίου Γρηγορίου? Έφερε απόδειξη μέσα από το Ευαγγέλιο. Και τι είπε? Θυμάστε, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, τι είπε ο Κύριος μας στους μαθητές του σαν απάντηση όταν τους ρώτησε τι πιστεύουν και τι λένε οι άνθρωποι για αυτόν? Και άλλοι με λέγανε ότι είναι ο προφήτης, άλλοι δε κάποιος διδάσκολος, άλλοι το ένα και άλλοι το άλλο. Τότε είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Και τότε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του? Εσείς τι λέτε ότι είμαι εγώ? Και πετάχτηκε ο Πέτρος και είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Δηλαδή, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Κεχρισμένος, ο Υιός του Ζώντος Θεού, του αληθινού πραγματικού Θεού, αφού δεν υπάρχει άλλος Θεός και άλλοι. Και όλοι οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι θεοί. Μέσα σε λίγες λέξεις όλη η θεολογία της πίστεώς μας. Και τότε τι είπε ο Χριστός στον Πέτρο? Εδώ προσέξτε καλά. Μακάριο σύ Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλεψέσαι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής, καγώ δε συλλέγω ότι σύ Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, και πήλε άδου ούκα τεσχίσω συν αυτής. Ακούσατε τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος μας, ότι την εκκλησία του την οικοδόμησε πάνω σε μία πέτρα. Ποια πέτρα? Την πέτρα της πίστεως, τον ίδιο τον Χριστό και την αλήθεια του, την πέτρα της ομολογίας του Πέτρου. Σε αυτή την πέτρα, λέει, της ομολογίας, σε αυτή την αλήθεια που είπες τώρα, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εκεί πάνω εγώ θα στηρίξω την εκκλησία μου, και αυτή θα είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού, και αυτή την εκκλησία κανείς δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει και να καταργήσει, ούτε ο ίδιος ο Άδης και ο διάβολος. Ο Χριστός και η διδασκαλία του είναι η ορθή πίστη και η ορθή δόξα. Να λοιπόν ποια είναι και τι είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός και η αλήθεια του, η ορθή πίστη και η δόξα. Δεν είναι ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι μήτρες, ούτε οι πατερίτσες, ούτε οι αρχιερείς, ούτε οι πατριάρχες, ούτε κανένας. Κανείς από όλους αυτούς έχουν μαζί τους το Χριστό και την αλήθεια του. Αν λοιπόν δεν έχουμε την αλήθεια και δεν είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία, δεν είμαστε ούτε μέσα στην Εκκλησία. Άσχετα αν πηγαίνουμε σε ναούς, άσχετα αν κάνουμε μνημόσυνα, λειτουργίες, κοινωνάμε, βγάζουμε λόγους και κάνουμε οτιδήποτε. Προσέξτε λοιπόν αυτήν τη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί θα έρθουν δύσκολες μέρες και δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε καταστάσεις. Θα μπερδευτούμε. Θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Γιατί αυτό που είπε ο Παναγιώτατος, αχταρμάς από κάτω θα έχει ο κόσμος. Γιατί οι περισσότεροι θα ακολουθούν τους πολλούς. Είναι το σύνδρομο της μάζας, βλέπετε, που πάει ο πολλής κόσμος. Γιατί θα λένε όλοι, είναι δυνατόν όλοι αυτοί να έχουν άδικο και μόνο ένας ή δύο ή μια χούφτα άνθρωποι να έχουν δίκαιο? Αυτό θα μας λένε και αυτό μας λένε ήδη. Προσέξτε όμως τώρα, πείτε παραδείγματος χάρη ότι ζούσατε εκείνη την εποχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τον 7ο αιώνα, γύρω στα 650, το 660 πέθανε ο Άγιος Μάξιμος, και σας έλεγε ο Άγιος Μάξιμος όλα αυτά τα πράγματα και βλέπατε λοιπόν, και σας έλεγε ο Μάξιμος όλα αυτά τα πράγματα και βλέπατε λοιπόν να είναι μόνος του. Ωραία ερώτηση αυτή. Και όλοι οι άλλοι να είναι ενωμένοι. Τι θα λέγατε τότε? Τι θα λέγατε? Ποιος θα είχε το δίκαιο, ο ένας? Λογικό δεν είναι? Πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι ο ένας, ένας καλόγερος, είχε το δίκαιο και όλοι οι άλλοι είχαν την πλάνη, που ήταν και πατριάρχης και αρχιεπίσκοποι κτλ. Και ήταν μέσα στην αίρεση. Και όμως τελικά αποδείχτηκε ότι ο Άγιος Μάξιμος είχε το δίκαιο. Μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η αίρεση αυτή, και 20 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου, το 660 κοιμήθηκε, το έτος 681 μετά Χριστόν έγινε η 6η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αναθεμάτισε όλους τους αιρετικούς πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, τον Σέργιο, τον Πύρο, πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως είναι, που μας λέει ο πατριάρχης ο δικός μας, εγώ λέει είμαι ο φρουρός και ο φύλακας της πίστεως και των δογμάτων, δεν ντρέπεται, που έγινε πάπας.
Ποτέ δεν διανοήθηκε άλλη φορά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης να πει ότι εγώ είμαι ο φρουρός των δογμάτων. Έχουμε πατριάρχες που ήταν αιρετικοί. Τότε δεν θα μπορούσε να τους καταδικάσει κανείς αν ήταν φρουροί των δογμάτων. Δεν είσαι εσύ ο φρουρός. Ο φρουρός και ο υπερασπιστής των δογμάτων είναι ο λαός. Έτσι. Καταδίκασαν αυτοί καταδίκασαν τη Σύνοδο. Και εκεί έλαβαν μέρος. Οι οποίοι, θα σου πω, μα έχει, αυτό που έκανε ο Μάγιος Μάξιμος, μετέπισε. Έκανε, έσπηρε, ήταν η μαγιά, έσπηρε παντού και άλλαξαν οι πατριάρχες και άλλαξαν οι επίσκοποι και έγιναν ορθόδοξοι και καταδίκασαν τις αιρέσεις, καταδίκασαν και τους αιρετικούς πατριάρχες. Το πνεύμα φωτίζει, δεν αφήνει. Η οποία λοιπόν σύνοδος η έκτη ακριβώς αναθεμάτισε όλους τους αιρετικούς πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, τον Σέργιο, τον Πύρο, τον Παύλο, τον Πέτρο, αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Αντιοχίας τον Κύρο, αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Αντιοχίας τον Αθανάσιο, αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, αναθεμάτισε όλους εκείνους οι οποίοι πρέσβευαν αυτές τις πλάνες και αυτές τις αιρέσεις και δικαίωσε και μεγάλυνε και λάμπρινε τον Άγιο Μάξιμο, έναν απλό καλόγερο, τον ομολογητή. Πότε όμως, μετά από 20 χρόνια από την κοίμησή του και 60 χρόνια από το ξεκίνημα του μοναχικού και μεγάλου αγώνα του, πρέπει να φυλάξουμε την πίστη μας ανώδευτη και ως κόρη οφθαλμού. Τι δίδαγμα βγαίνει λοιπόν από τον Άγιο Μάξιμο? Ότι πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, όπως μας λέει αλλού ο ίδιος, το πρώτο και μέγα της σωτηρίας ημών φάρμακο, την καλή λέγω της πίστης κληρονομία. Και μετά όλα τα άλλα, και αν είμαστε μέσα στην αλήθεια, αν είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, έστω και αν είμαστε μόνοι μας. Θυμηθείτε και τους τρεις παιδες εν τη Καμίνο. Τρεις ήταν μόνο εκείνοι που δεν προσκύνησαν την εικόνα του Ναβουχοδονόσορα. Οι άλλοι όλοι, οι Εβραίοι, όλοι προσκύνησαν και φρονούσαν τα ίδια. Μόνο αυτοί οι τρεις αντιστάθηκαν να μην προσκυνήσουν το άγαλμα του βασιλέως του Ναβουχοδονόσορα. Όλοι οι άλλοι είχαν προσκυνήσει, μόνο αυτοί οι τρεις αντιστάθηκαν. Σκεφτείτε επίσης την εποχή του Νόε. Πόσοι σώθηκαν? Μόνο 8 άτομα. Όλους τους άλλους τους πήρε ο κατακλυσμός και εξαφανίστηκαν. Μη σας ξεγελάει λοιπόν το πλήθος, αλλά κοιτάτε πού βρίσκεται η αλήθεια. Ποιος έχει την αλήθεια? Αυτό το σπουδαίο και μεγάλο μήνυμα και δίδαγμα βγαίνει από τη ζωή και το βίο του Αγίου Μαξίμου. Κλείνοντας, θα θέλαμε σαν επίλογο να επιθυμίσουμε στην αγάπη σας ότι ζούμε σε εσχατολογικά και ίσως σε χρόνια του Αντιχρίστου. Ίσως. Σίγουρα ζούμε σε χρόνια Αντιχρίστου. Απλώς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το πρόσωπο, το υποστατικό. Ίσως δεν είμαστε Θεός. Δεν είμαστε προφήτης, δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός γνωρίζει. Πάντως, τα σημεία των καιρών βοούν ότι είμαστε πολύ κοντά. Ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, ας είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, ας μην παρασυρώμαστε από μεγάλα λόγια, ας μην παρασυρώμαστε από το πλήθος, δεν βρίσκεται πάντοτε η αλήθεια μέσα στο πλήθος, ας μην μας τρομάζει ότι κάποιοι είναι μεγάλοι και τρανοί, είτε πολιτικοί, είτε εκκλησιαστικοί ηγέτες, και πώς είναι δυνατόν αυτοί δεν θέλουν να σωθούν και δεν γνωρίζουν. Και πώς είναι δυνατόν αυτοί δεν θέλουν να σωθούν και δεν γνωρίζουν? Σας θέτουμε και εμείς αμέσως το ερώτημα. Ας είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση. Ας μην παρασυρώμαστε από μεγάλα λόγια. Ας μην παρασυρώμαστε από το πλήθος. Δεν βρίσκεται πάντοτε η αλήθεια μέσα στο πλήθος. Ας μην μας τρομάζει ότι κάποιοι είναι μεγάλοι και τρανοί, είτε πολιτικοί είτε εκκλησιαστικοί ηγέτες. Και πώς είναι δυνατόν αυτοί δεν θέλουν να σωθούν ή δεν γνωρίζουν, να λέμε. Σας θέτουμε και εμείς αμέσως το ερώτημα. Καλά, τότε στην εποχή των αιρέσεων δεν ήθελε να σωθεί ο μεγάλος αιρεσιάρχης Άριος, ο Αλεξανδρινός και οι άλλοι αιρετικοί κληρικοί? Δεν ήθελαν να σωθούν οι πατριάρχες Κωνσταντινούπολης που αναφέραμε προηγουμένως, ο Σέργιος, ο Πέτρος, ο Παύλος κλπ? Αυτοί δεν ήθελαν να σωθούν? Αυτοί δεν ήξεραν? Δεν είχαν μόρφωση? Πάρα πολύ κιόλας. Πολύ περισσότεροι από τους σημερινούς. Και όμως ήταν αιρετικοί, και όμως καταδικάστηκαν, όπως καταδικάστηκαν και τόσοι άλλοι αιρετικοί. Ας μη μας φοβίζει λοιπόν και μας δελεάζει το πλήθος ή οι μεγάλοι ηγέτες, είτε θρησκευτικοί είτε πολιτικοί. Ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Ας προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό και πάντοτε κοντά στην αλήθεια, και ας προσευχόμαστε όλοι μέρα νύχτα ο Θεός να μας κρατάει κοντά Του, να μας κρατάει μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στην αλήθεια Του, μέσα στην ορθή δόξα. Γιατί χωρίς Ορθοδοξία, χωρίς την αληθινή πίστη, χωρίς την αλήθεια του Χριστού μας, δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Τες του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τι ωραίο κείμενο αυτό που γράψαν οι αγιορείτες αυτοί, οι πατέρες, οι ομολογητές, σύγχρονοι ομολογητές.
και ακόλουθοι αυτού του μεγάλου Αγίου. Εγώ τους ευλογώ, τους δίνω τις ευχές. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλη νυχτή Θεόπλων, έχεις με λύθει και ιδίασουν, εν ακούς αυτόν γλώσσης, διέμαξη με χάρη του Πνεύματος. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άλλος ο ετέτης, έκλεισε με στάτη προαιρέσεων, μόνο θέλει τον δόλμα, ιδέα.